ηχητής και live. Γιατί, γιατί δεν λες ότι όλα αυτά τα... Όλες οι καριόλες ήδη. Όλα, σταματάμε. Είμαστε στον αέρα. Αέρα βρε είμαστε. Τι λες. Οι καριόλες είναι παιδιά. Εντάξει, δεν είπε παιδιά και τίποτα. Λοιπόν, ευτυχώς δεν φοράει μικρόφωνο. Ακούστηκε από το δικό μου, Παναγία μου. Πες με παιχνιδάκι τώρα. Α, δεν παίζουμε παιχνιδάκι. Κώστα, έλα μέσα. Κώστα Ζευριπιώτης μαζί μας. Έλα, αγόρι μας. Μπαίνω. Καλημέρα. Το Βερίκιο τον βλέπεις, είσαι φαν του. Χρόνια πολλά. Χρόνια, καλά χρόνια, χρόνια πολλά και καλά παιδιά. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτινές μέρες, μη δεν μπορώ να... δεν μπορείς τόσα φιλιά. Έλα, παίρνα, παίρνα από εδώ. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα. Το Δήμο τον παρακολουθείς. Γενικά να σου πω, τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω τηλεόραση. Αλλά δεν το κάνω επίσης. Καμιά φορά δεν είμαι και στο σπίτι. Όμως, ναι, επειδή κάτι έχει ωραίες και ακραίες απόψεις μερικές φορές, ναι, τον παρακολουθώ γιατί είναι διαφορετικότητα. Όποτε τύχει. Συντάσσεσαι με τις απόψεις του. Όχι, όχι με όλες. Έτσι. Συνεταξάμενοι ή απεταξάμενοι. Όχι με όλες, γιατί αποτάσαμε. Δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να ψάξω την προσωπικότητά του, γιατί είναι ισχυρή προσωπικότητα. Ούτε τη γλώσσα τη τηλεόραση, την ιδιαίτερη που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιο που σχολιάζει. Γενικά θα σου πω μια συμβουλή. Πρέπει να πηγαίνετε με τα νερά του. Αν πας κόντρα, θα βγεις χαμένος. Σωστά! Πήρε το. Δεν θα μιλάς. Είμαι δίπλα στη Τζολάκη και πρέπει να μιλάω. Μαζί σου. Κάτσε εκεί να τα πούμε τα δικά μας εμείς. Πείτε τα δικά, νομίστε την καταιγίδα. Την ετοιμάζω για την καταιγίδα. Εντάξει, αυτά. Με στρογγυλή παραλλαγή. Κώστα, μας χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και θέλουμε να μας πεις τι ωραίο έτσι κάνεις αυτή την περίοδο. Έχουμε και να είσαι στο Άι Βασίλη στην Εσκετηλέρα που το έχουμε παρουσιάσει γιατί έχουμε φέρει πολλούς από το Θείας στην παρέα μας. Να μας πεις πώς περνάτε και τι θα αλλάξει τώρα τις γιορτές. Θα έχετε και έξτρα παραστασούλες, έτσι δεν είναι? Αλλάζει το πρόγραμμα βέβαια φέτος γιορτές. Πέφτουν Σαββατοκύριακο. Οπότε διαφοροποιεί το πρόγραμμα. Έτσι κι αλλιώς είναι κλάμα για τον επιχειρηματία, γιατί θα είχε διπλές έτσι κι αλλιώς. Οπότε αναγκαστικά. Πάτε Κυριακή Δευτέρα. Ναι. Παραμονή μόνο νομίζω δεν κάνετε την ενεργεία. Παραμονή εμείς δεν παίζουμε. Νομίζω κανείς δεν παίζει. Ή της τέχνης. Όταν οι άλλοι κάθονται, εμείς δουλεύουμε. Μετά από τόσα χρόνια που ήσουν στους άντρες, ναι, το ότι φέτος αλλάζεις παράσταση, πώς είναι, είναι λίγο σαν να... Φαντάζομαι, βγαίνεις από μια ρουτίνα και μια καθημερινότητα, ξεκινάει ένα άλλο ταξίδι. Κοίταξε, η δουλειά η δικιά μας και προσωπικά έτσι την αντιμετωπίζω, κάθε φορά το ξαναπαίρνεις από την αρχή. Ναι. Όχι μόνο όλο, σαν σεζόν, κάθε μέρα. Σωστό. Είναι τέχνη θνησιγενής. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Την αναπαράγεις, τελειώνει ξανά την άλλη μέρα. Αυτό περιμένει να δει και ο κόσμος. Γι' αυτό και υπάρχουν παραστάσεις που παίζονται πάρα πολλά χρόνια, ναι, αλλά για εσάς είναι κίνητρο καθημερινά. Φοβάσαι το Βερίκιο και έχεις κάτι στο σχολείο. Ή το Τζολάκι. Η Τζολάκι ήρθε στο Βερίκιο. Όχι, Χρυσό μου. Κώστας κόλλησε στο Φραγκολιά ο Ευρυπιώτης. Αυτό με ανησυχεί. Εγώ έχω σίγουρα εικόνα. Αυτό δεν ήταν ανησυχητικό. Το παρεάκι δεν σου λείπει. Είναι 2-2 και ο Ευρυπιώτης. Θα σου πω, θα σου πω. Και εγώ κοντά είμαι. Αυτή ήταν μια συνέβρεση εξαιρετική δηλαδή και μια επιτυχία των τελευταίων χρόνων σπουδαία και μεγάλη. Από αυτές που δεν γίνονται εύκολα. Δεν γίνονται εύκολα. Βέβαια, χρήματα πια γενικά στο θέατρο δεν πέφτουν για λόγω κρίσης. Εσύ που ήσουν πρώτο όνομα σε μια παράσταση που πήγε τόσα χρόνια. Δεν μπορείς να πεις ότι έβγαλες από αυτήν την παράσταση, δηλαδή. Τι να βγάλω, δόξα. Κρίμα, βρε αγάπη, δόξα έχεις. Ναι, αυτά όμως που ξέραμε, τελειώσανε για όλους. Last year. Για πες μας για τον Άι Βασίλη. Να πω κάτι, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο επάγγελμα και έχω κάνει ένα κύκλο σπουδών, πάνω στο αντικείμενο, κάθε φορά που βρίσκομαι με ανθρώπους είναι ή γιατί κάτι είχαμε αφήσει στη μέση ή τυχαίνει να βρεθούμε και είναι μεγάλη μας χαρά και να παράγουμε πια αυτό που είχαμε αφήσει ή αυτό που έχουμε να θυμόμαστε ή το καινούριο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Εδώ το έργο έχει μια ιδιαιτερότητα στα παγκόσμια χρονικά. Δεν γράφτηκε ποτέ από κανέναν. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό, δηλαδή. Το λέει και στο πρόγραμμα και ήταν 6 ηθοποιοί, 7 για την ακρίβεια, ο ένας ακούγεται μόνο, που δεν είχαν έργο να παίξουν. Οπότε ο καθένας ανέλαβε την ευθύνη του δικού του ρόλου, πες και βγήκε αυτό το έργο. Με μία ιστορία. Ναι. Αυτό έτσι είναι από το γέννημά του. Δηλαδή τώρα μαζεύτηκαν 7 ηθοποιοί που δεν είχαν έργο και είπαν εγώ θέλω να παίξω αυτό το ρόλο, εσύ αυτό και έγινε έργο όλο αυτό. Ναι, όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ωραία. Δηλαδή εκμεταλλευτήκαμε, ας πούμε, του Δημήτρη την εμπειρία. Και λέω, όχι παιδιά, δεν πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αυτό. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι είναι μια παράσταση που βασίζεται κατ' εξοχή στην προσπάθεια των ηθοποιών για να ζωντανέψει. Τώρα, ο Ρέπας και ο Παπαθανασίου μέχρι κάποια στιγμή το έχουν διανθίσει. Αλλά αυτό μέχρι κάποιο σημείο. Πολύ κάθε μέρα γεννιέται
Ναι, ναι, και έχει αυτή την ιδιαίτερα. Και τους λέω... Άρα, αλλάζετε και καθημερινά μια πλάκα, κάποιος, ένα κείμενο. Έχεις τα δυνατότητα. Ναι, δεν έχεις δυνατότητα να βάζεις πολλές προσθήκες, να κάνεις παρεμβάσεις. Όμως χαιρόμαστε και λέω, παιδιά, μην επαναπαύεστε στο ότι ο καθένας είναι ο ρόλος και να το χαίρεστε. Αυτό που είσαστε υπάρχει. Διεκδικήστε το. Αυτό παρακολουθεί ο θεατής. Και κάθε μέρα δεν πλήττουμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες και δεν μας το είχε περιγράψει άλλος έτσι κατανοητά όπως θα σου πω ένα πολύ ωραίο αστείο που γεννήθηκε στις πρόβες και το έχουμε κρατήσει. Για πες. Βέβαια, το και όλα δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχουμε δει την παράσταση. Πεθαίνει, όλοι πεθαίνουν στο έργο. Έχουμε να κάνουμε μια μαύρη κωμωδία. Εντάχει να πω ότι η μαύρη κωμωδία, και για αυτούς που μας ακούνε, για αυτούς που πιθανόν να μην ξέρουν, είναι η κωμωδία που ασχολείται με αρρώστια ή θάνατο. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε αρρώστιες. Έχετε πολλούς θανάτους όμως. Πεθαίνουν όλοι στο έργο. Όταν λοιπόν πηγαίνει η Άννα η Κουρή και βλέπει ένα πτώμα που υπάρχει που ο θεατής το ξέρει, τυχαία στις πρόβες λοιπόν έκανε το εξής. Αλλά σαν σιρήνα. Εμένα μου βγήκε και μου άσκηση παρμενίων. Ξέρεις, είναι από τέτοιες παρεμβάσεις που μπορεί να κάνεις. Τα οποία όμως μένουν, εννοείς, και τα εντάσσετε στους διαλόγους. Δηλαδή είναι ένα αστείο που πετυχαίνει. Άμα δεν είναι κάτι που δεν αρέσει, το ξαναλες. Ναι, αλλά πιστεύω ότι αρέσει και στο θεατή η προσπάθεια από παλιά. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να σου κάνουμε 10 ερωτήσεις. Θέλουμε κοφτές αυθόρμητες απαντησούλες για να μάθουμε τις 10 αλήθειες σου. Ποια χρονιά σου θυμάσαι ως τη χειρότερη της ζωής σου, μιας και φτάνουμε στο τέλος του 16. Το 9, που ενώ βέβαια πήγαινα καλά στο θέατρο, είχα μια ατυχηματική περιπέτεια και για πολύ καιρό δεν θυμόμουν τίποτα. Το ατύχημα, λες, με τη μηχανή σου. Ναι, έγινε ένα χάσμα, ένα κλακ που δεν θυμόμουν. Όπου το θυμάμαι που σε είχα φιλοξενήσει στον Αντένα τότε και ήταν πρόσφατο μόλις είχες... Με ανέστησες. Όχι. Λάζαρε. Είχες αρχίσει να επανακάμπτεις τότε και το σχολιάζα με τη μηχανή που είχες το ατύχημα και πόσο δύσκολο ήταν. Ναι, ήταν κακή στιγμή και να σου πω, η ζωή και η ροπή της, η τάση της είναι συνέχεια από ένστικτο ο άνθρωπος να βλέπει το αύριο. Αυτό έκανα και εγώ. Κάθε μέρα, εξ ενστίκτου, θέλουμε να δούμε το αύριο, να κατακτήσουμε το μετά. Αντί να ζήσουμε το σήμερα και να το χαρούμε. Αυτό η μυαλωμένη. Μάλιστα. Έχεις διεκδικήσει πολύ μια γυναίκα, τόσο όσο στην παράσταση όπου πρωταγωνιστείς. Στη ζωή μου. Ναι. Βέβαια. Και το έχω πληρώσει αυτό. Όλοι το πληρώνουν. Μας αρέσεις, δυναμικός. Κωστή. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πιο απίθανο, ας το πούμε, ατύχημα που έχετε πάθει πάνω στη σκηνή. Εκτός από το γνωστό στους άντρες έτοιμοι για όλα που φάνηκε κάτι παραπάνω. Καλά, αυτό ήταν εκτός. Ατύχημα. Αυτό που δεν μπορεί να προβλέψει και είχα πάει και είχα κάνει και ασφάλεια ζωής τότε. Ήταν, δεν μου είχε πει ο σκηνοθέτης. Είχα ένα μαχαίρι. Είμαστε με τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο και τον Γιάννη τον Καπετάνη. Οπότε όταν ξεχνιόντουσαν και με αφήνανε, γιατί είχαν πάει στο νοσοκομείο, εγώ έγινα και με πιάνανε. Κάποιοι δεν με πιάσανε και έπεφτα από την καρέκλα. Φάνηκε και αστείο αυτό. Το κρατήσαμε, δεν μου είπε τίποτα. Μια φορά έπαιρνα και έκανα μηνίσκο. Ξαφνικά είναι αυτά που. Έπεσε με το γόνατο. Όχι, όχι, έπεσε στο πλάι. Χτύπησε. Πλάι, ναι. Υπάρχουν δηλαδή ατυχήματα. Λοιπόν, αν σας έχει συμβεί κάτι για το οποίο έχετε φοβηθεί πάρα πολύ για τη ζωή σας. Όχι, εγώ, να σου πω, δόξα τω Θεώ, δεν αρρώστηκα ποτέ. Αυτά με τα ατυχήματα, ξέρω. Εντάξει, γιατί έχεις και εκείνη την αρνητική εμπειρία. Το μόνο. Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της ζωής σου? Τα παιδιά μου. Και ποιο είναι το πιο αστείο που σου έχει συμβεί σε ένα ερωτικό ραντεβού? Τι να κάνεις, να νομίσεις λάθος ώρα, λάθος τόπο. Λάθος όνομα. Λάθος πρόσωπο. Εντάξει, δεν. Να έρθει και να πει εσύ ήσουν τελικά. Λάθος εξέλιξη καμιά φορά. Λάθος ώρα, δηλαδή 10 η ώρα, 10 το πρωί με 10 βράδυ, ας πούμε. Όχι τόσο πολύ. Ξέρω εγώ με μία απόκληση, ξέρω εγώ 3 ώρων και να περιμένει. Μάλιστα, Δημήτρη. Έχεις αφήσει ποτέ απλήρωτους λογαριασμούς, γιατί δεν. Τα τελευταία χρόνια βέβαια τους μεταθέτω. Εκπιπηθήσεω. Λόγω των παιδιών ή λόγω της κατάστασης. Τα παιδιά έχουν έξοδα. Ό,τι προλάβω πιο πολύ. Δηλαδή, αυτούς που θέλω που έχουν περισσότερο ανάγκη να ικανοποιήσουν. Μάλιστα, πήγα και στα ταμεία και ρωτάω πότε το κόβετε, μετά από πόσο. Ξέρεις, και πάει έτσι. Σε έχει παρακολουθήσει η γυναίκα ποτέ? Αμέ. Για πες. Το έχεις αντιληφθεί, δηλαδή την έχεις δει, αλλά θέλω Χόλμς να. Για πες πώς έγινε. Είσαι στο ίδιο μετά ότι πήγες εκεί, έκανες αυτό, είδες αυτούς ή αυτήν. Κοίτα, υπήρχε ένας έλεγχος φοβερός που μπορεί να. Εγώ δεν λέω γενικά χόντρα ψέματα. Όλοι λέμε μικροψέματα. Αλλά για να είμαι και σίγουρος εγώ πράγματι τι έγινε, μια εποχή, πολύ παλιά τώρα, δεν ξέρω, παρακολουθούσα το τηλέφωνο του σπιτιού μου. Με έχει πιάσει αυτή η μανία. Τι
Τι εννοείς? Α, για να παρα... Όταν έφευγα, λέω ποιο το σηκώνει, ποιο παίρνει. Ναι. Να τσεκάρω κι εγώ. Κάτσε έναν άσχετο. Το πιτσαδόρο. Το γείτονα. Καλό είναι να μην μπλέκεις τέτοια. Αυτό που σου λέει ο άλλος να είναι με παρησία να πηγαίνεις παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις απιστήσει σε σχέση σου? Προς το τέλος της σχέσης. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Η απιστία είναι απιστία. Έχεις έρθει στα χέρια με συνάδελφό σου? Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο? Για ουσιαστικό λόγο ή για πάνω στο έργο? Έτσι μια μικρό παρεξήγηση. Το άσχημη κουβέντα, άσχημη στιγμή. Είσαι εκρηκτικός, δηλαδή γενικώς θα μπλεχτεί σε καυγά? Όχι εύκολα πια. Mm. Ότι μπορώ να φωνάξω, να βρίσω, ναι, αλλά τώρα έχει να χειροδικήσω. Εκείνο που είχα κάνει στο παρελθόν νομίζω ότι το άξιζε. Μάλιστα. Χειροδίκησα δηλαδή. Αλήθεια, Τώρα μου έλεγε και κάτι, αλλά μου έλεγε και κάτι η αρχισυντάκτριά μας, δεν το άκουσα. Χειροδίκησε, λέει. Όχι, ξαναπέστο εσύ, χειροδίκησες, ναι. Μάλιστα. Σου είπε κάτι πολύ. Και επί σκηνής κιόλας. Οπότε φάνηκε σαν να είναι που έκανε μετά. Όχι, στην δεσμή. Μετά. Το κράτησες όμως, δεν το ξέχασες. Καλά, και το ξεκαθαρίσαμε και μετά. Δεν το ξέχασες. Λοιπόν. Γιατί είχα ακούσει, είχα δει τι είχε γίνει και το θεώρησα προσβλητικό. Δεν έφταιγα. Όχι, αν το πάρουμε. Τι ζώδιο είσαι, Σκορπιό. Όχι, καλέ, ψάρι είμαι. Εσύ τι λες, Σκορπιό. Ψάρι είμαι και νόμιζα. Σκορπιό είναι βερίκιο, παιδιά, τα έχετε μπλέξει. Με οροσκόπο ζυγό είσαι. Αυτό ο Άγγελο είναι Σκορπιό. Σκορπιό δεν είσαι. Αποκλείεται στα ματινά. Λοιπόν, δύο Σκορπιού έχουμε στην ελληνική τηλεόραση. Την Ελένη Μενεγάκη. Θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μερούλα μέχρι το 6201. Είναι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την Κουζινοκανίμπος. 6201. Από το 1 έως το 6201. Ναι, και λέω 4235. 4235. Διαφημίσεις, εντοπίζουμε τον τηλεθεατή ή την τηλεθεάτρια που κέρδισε την κουζινομηχανή, τον βγάζουμε και στο τηλέφωνο και επιστρέφουμε. Και να μας πεις και τις ημέρες και ώρες των παραστάσεων. Σε κατάλαβα ότι το έχεις μέσα. Μαζί μας η κυρία Ζαχαροπούλου από τον πύργο Ηλίας. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πάνετε. Είστε μια κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς χαίρομαι πολύ που θα κάνετε πολύ ωραία Χριστούγεννα με ωραίο δωράκι. Πιστεύατε ότι σήμερα είναι... Πιστεύατε ότι ήταν η τυχερή σας μέρα σήμερα όταν όχι, καλέσατε? Όχι, πραγματικά. Όχι, δεν πίστευα. Ένα ευχαριστώ να πείτε και στον Κώστα που σας διάλεξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή κατεβαίνουμε συχνά στον πύργο, το καλύτερο καρπούζι όταν περιοδεύσουμε θα το πάρεις και το φέρεις στην παράσταση που θα παίζουμε. Έτσι, έχουμε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να έρθει και στο Βέμπο, να σε δει, πες μας μέρες και ώρες και τα λοιπά. Τώρα διαφοροποιείται. Γενικά παίζουμε εκτός από Δευτερότριτο, Τετάρτη στις 7, βράδυ στις 9, Σαββατοκύριακο διπλές 6 και 9. Και αν έχετε απορία για αυτές τις εορταστικές μέρες, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Λοιπόν, πες μου δύο στο ψωλάκι να κάνουμε χαρούμενους δύο τηλεθεατές, να δώσουμε τις κούπες φλό καφέ. Θα δώσω τη σειρά μου στον κύριο Βερικιό μου. Ορίστε. Δύο στόπ θέλει το κορίτσι. Θέλει μηνύματα. Δεν μπορεί ο κύριος Βερικιός σου. Πες το. Καρδούλες βλέπω εδώ πέρα. Όχι στο iPad, καλέ. Μήπως μιλάει με Βρυξέλλες. Όχι μόνο μηνύματα, καρδούλες. Άτιμο iPad, περίμενε. Πες μου, Δημάκο, πες δύο στόπ. Στόπ ένα. Κατρουλίνα. Κατρουλίνα. Θα πάρει κουπά. Επίτηδες θα κάνετε. Κατρουλίνα. Να, το ορίστε. Κατερίνα, Κατρουλίνα. Συγγνώμη, Κατερινάκη. Και εγώ με το τσίπρι, Κατρουλίνα. Έλα, κάνε άλλο. Έλα, στοπ λέμε. Όχι, Δήμητρα Καλατζήση. Λοιπόν, σας κερνάω φανταστικά χριστουγεννιάτικα ροφήματα και ειδικά τη Μάκωση που κάνεις τα ραντεβού σου στην Αθήνα με τις πηγές σου, σταμάτα σε ένα φλό καφέ espresso room και δοκίμασε ένα από αυτά τα υπέροχα ζεστά ροφήματα, ακριβώς. Choco Tail με Ferrero Rocher, Apple Crumble με άρωμα μήλου και Mary Chestnut με κάστανο. Και χρόνια αυτό, πολλά. Γι' αυτό ταιριάζουμε. Τι περιμένεις από τις γιορτές? Το θαύμα. Πού είναι ο καφές μου, αυτός είναι ο καφές μου, τσολάκι. Όχι, αγάπη μου. Καλά μυαλά. Να ακούτε
τους μεγαλύτερους. Ξέρω εγώ τι τους λέω. Μην με κοιτάς έτσι. Όχι, δεν σε κοιτάω. Τα λες πολύ καλά. Να καλά πράγματα λες. Και να μην τα λέει, πες τους ή τα λες καλά. Και καλή φώτιση γιατί έρχονται και τα φώτα. Κοινώς μας γράφει η κυρία Σταματίνα. Είναι κυρία Ελένη, σας ακούει. Κρέμεται από τα χυλάκια σας. Εσύ, εσύ τα μάτια, απουσιολόγα. Εσύ καλό μου γλυφτράκι. Απουσιολόγα. Πόσες φορές δεν μ' άκουσες. Έφαγε το κεφάλι της. Το φάγες. Κώστα, καλή συνέχεια. Και σε εσάς, καλές γιορτές, ναι. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Αύριο, 8 done happy day και ο Δήμος από Τρίτη πάλι θέλει λίγο να ξεκουραστεί το αγόρι. Θα φύγετε, θα πάτε κάπου. Όχι, εδώ θα μείνω. Στην Κουσεβέλ. Φιλάκια. Θα σε δικιά μου,